Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σας. Κύριε Πάνα, να αρχίσουμε από την ακρίβεια. Γιατί κατά ψέματα, ρωτώντας έξω, αυτό είναι που καίει, αυτό που γονατίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είχαμε αυτή την παρέμβαση με το καλάθι του νοικοκυριού. Νομίζω πολλές οι αντιδράσεις. Τώρα είχαμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις από την κυβέρνηση, μάλλον δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση? Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το καλάθι του νοικοκυριού και το θέμα της ακρίβειας και ποιος αρμόδιος τομέας ανάπτυξης και παιδίσεων στο ΠΑΣΟΚ, θέλω να σας πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο εμάς μας παίρνει εξαπρόπτου. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα το οποίο από τον Σεπτέμβριο, θα πω, του 2021 το είχαμε επισημάνει στον Υπουργό Ανάπτυξης και με κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις στη Βουλή ότι έρχεται ένα κύμα ακρίβειας. Δηλαδή το θέμα της ακρίβειας δεν είναι κάτι το οποίο το ανακαλύψαμε σήμερα. Και τότε, μάλιστα, αν θυμάστε, ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε αναφέρει ότι θα είναι ένα πρόσχερο έτσι, φαινόμενο για το επόμενο τρίμηνο μέχρι το Δεκέμβριο και θα υπάρξει μια φτωρίθμιση της αγοράς. Φυσικά λοιπόν αυτό το οποίο δεν έγινε και παρόλες τις παρεμβάσεις οι οποίες κάναμε και σε επίπεδο προτάσεων όταν πλέον άργησε και η ενεργειακή κρίση, ο Υπουργός μέσα στη Βουλή, επί του πιεστηρίου θα έλεγα, δήλωνε ότι δεν υφίσταται η ακρίβεια στην αγορά. Πέρασαν λοιπόν 15 μήνες, 16, για να αντιληφθεί η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο ότι πραγματικά και ακρίβεια υπάρχει και σχροκέρδη υπάρχει και προβλήματα τεράστια υπάρχουν στο οικογενειακό προϋπολογισμό. Yeah. Και παρόλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουν ανοίξει, αντί λοιπόν να πάμε σε μια δέσμη προτάσεων και σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε θεσμικό επίπεδο, ωραία, πιστός θα έλεγα έτσι ο αρμόδιος υπουργός στην επικοινωνία και στα Twitter και στο έτσι και στη δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει, που έχει να δημιουργεί γεγονότα τα οποία είναι πολύ μακριά από την ουσία του αποτελέσματος. Είχαμε το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο πλέον βλέπετε εξελίσσεται σε ένα καθημερινό σύριαλ, καθώς στο κενό στην ουσία πέφτει η προσπάθεια επικοινωνιακής εστομίωσης των δημών. Και το λέω αυτό γιατί αυτή τη φορά ο Υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει ελέγχους στη βιομηχανία. Δεν μας λέει όμως στην ουσία τι θα ελέγξει, αφού ο νόμος που εισηγήθηκε δεν επιβάλλει τη συμμετοχή και η περίφημη ΔΕΜΕΑ, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι αρμόδια μόνο για να παρακολουθεί αν αυξήθηκε το περιοδικό κέρδος πάνω από το 2019. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι στην όλη παρουσία, θα έλεγα ότι που υπάρχει, θα έλεγα το καλάθι του νοικοκυριού έχει δυσανάλογο επικοινωνιακή εικόνα από αυτό το οποίο θα προσδώσει τελικά, το οποίο θα είναι το καλύτερο το οποίο θα μπορούσε να γίνει, θα είναι μια συγκράτηση τιμών. Και βλέπουμε τώρα ότι γίνεται και πολλής λόγος για το αν το ταμπελάκι είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο, καταλήγοντας ότι το πρόβλημα είναι το ταμπελάκι και όχι αν πραγματικά ο κόσμος έχει χρήματα για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση ή κατά πόσο έχουν μειωθεί οι τιμές. Ναι. Για να μην λέμε μόνο κριτική, θέλω να πω ότι η δική μας πρόταση είναι η εξής. Σε οικονομικό επίπεδο προτείνουμε και προτείναμε τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής για ένα έστω χρονικό διάστημα. Εδώ διείστατε απόψεις ότι δεν θα φτάσει στον καταναλωτή, ότι θα έχουμε ανάλογα, ότι ίσως δεν φτάσει στον καταναλωτή και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά, όλες οι οργανώσεις και όλοι οι αρμόδιοι φορείς, γιατί ξέρετε, και οι εισηγήσεις δεν γίνονται μόνο από έναν άνθρωπο ή από το αρμόδιο υπουργείο, συμπίπτουν οι ΓΕΣΕΒΕ, τα αρμόδια όργανα, συμπίπτουν ότι πρέπει να υπάρξει μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, έστω για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Προτείναμε πλαφόν κλιμακωτό στη λιανική τιμή σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ενέργειας, που βλέπετε ότι υπάρχει ήλιο. Και σε θεσμικό επίπεδο προτείνουμε την ενίσχυση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, την ενίσχυση της ΔΜΕΑ προκειμένου να γίνουν περισσότεροι οι έλεγχοι, στο τραπέζι και την υποστήριξη των καταναλωτικών οργανώσεων, οι οποίοι προθέσει είχαμε μια συνάντηση με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, οι οποίοι μπορεί να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια πολύ επίπεδα. Και φυσικά έχουμε προτείνει και την επαναδραστηριοποίηση του παρατηρητήριου τιμών που από το 2010
φτιάχτηκε από το ΠΑΣΟΚ για να κάνουμε αυτό το οποίο έκανε και η Κύπρος, όπου κάθε μέρα υπάρχουν 1000 προϊόντα τα οποία βλέπουν τις τιμές ανάλογα με τα σούπερ μάρκετ τα οποία υπάρχει και υπάρχει ένας έλεγχος ξεκαθαρισμένος που είναι διαφωνής προς όλους. Γιατί το καλάθι του νοικοκυριού είναι, αν δεν κάνω λάθος, 51 προϊόντα, όταν οι ετικέτες αυτές αυτή τη στιγμή περνάνε τα 11.000. Άρα λοιπόν, εάν παίρναμε αυτά τα μέτρα στο οικονομικό επίπεδο, θα είναι ένα σύγχρονος αυτές τις δικές κινήσεις, θα ήταν ένα επιπρόσθετο μέτρο, εν πάση περιπτώσει, και το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο θα μπορούσε να συντελέσει σε κάποια πράγματα. Το καλάθι του νοικοκυριού όμως μόνο του, χωρίς όλες αυτές τις προσπάθειες σε οικονομικό και σε θεσμικό επίπεδο, ώστε να τονώσουμε και την αγορά, και από την άλλη όμως να μπει μια σειρά στην εσχροκέρδεια και στους ελέγχους που πρέπει να γίνουν, ειδικότερα στις μεγάλες αλυσίδες. Ναι. Γιατί αν πάτε στην ιστοσελίδα η οποία αυτή τη στιγμή θα δείτε τα πρόστιμα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα δείτε ότι το Σεπτέμβριο έχουμε 94.000 ευρώ πρόστιμα και μόνο σε μικρά καφέ και στο εστιατόριο. Άρα λοιπόν, αν δεν γίνουν αυτές οι κινήσεις, τότε μόνο το καλάθι προφανώς αυτό προφανώς. Το οποίο θα μας απομείνει είναι να βλέπουμε τον Υπουργό κάθε εβδομάδα σε ένα σούπερ μάρκετ και να παίζει το ρόλο ενός διαφημιστή της ανάλογης αλυσίδας. Ναι. Το οποίο βέβαια δεν έχει καμία ουσία. Ναι. Κύριε Πάνα, γιατί έχουμε και μόλις 5 λεπτά στη διάθεσή μας, πάμε τώρα και στο κομμάτι των παρακολουθήσεων. Μεγάλη φασαρία, μεγάλος δώρος από την περασμένη Κυριακή. Είχαμε μια δημοσιοποίηση μιας λίστας με 32 άτομα τα οποία φέρονται να είναι υπό παρακολούθηση από συγκεκριμένους κύκλους, τώρα από ιδιώτες, από το Μαξίμου, τέλος πάντων μια μπερδεμένη ιστορία αυτό. Οι εξελίξεις αυτές φέρουν πιο κοντά το χρόνο των εκλογών ή θεωρείτε ότι πάμε για Απρίλιο-Μάιο? Και κατά δεύτερον, πώς μπορούμε να πάμε σε μια προεκλογική περίοδο με ένα βαθιά τοξικό πολιτικό κλίμα, το οποίο ενδεχομένως να απομακρύνει και τους ψηφοφόρους από την κάλπη? Κοιτάξτε, το τι αποκαλύψεις θα έχουμε από εδώ και πέρα στο κομμάτι των παρακολουθήσεων δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε και σαφέστατα όταν αυτό το θέμα ανοίγει διαρκώς και έχουμε κάθε εβδομάδα νέες αποκαλύψεις οι οποίες δεν ξέρουμε που θα φτάσουν, είτε αυτές ισχύουν είτε εν πάση περιπτώσει είναι με τη μορφή όπως τις έχουμε δει μέχρι τώρα, προφανώς μπορεί να επηρεάσει και τα πολιτικά γεγονότα τα οποία έχουμε. Αλλά πρέπει να παραδεχτούμε και να αποδεχτούμε εδώ ότι για εβδομάδες στο ΠΑΣΟΚ, στο κίνημα αλλαγής, όλους εμείς που κινηθήκαμε θεσμικά για το θέμα των παρακολουθήσεων, μας έλεγαν το εξής, ότι κουράσατε πάρα πολύ με αυτή την υπόθεση. Και ξαφνικά έχει γίνει πάλι το πρώτο θέμα. Να το πω έτσι απλά, ήταν αρκετό να υπάρξει ένα δημοσίευμα ή ένα πέναλτι ώστε να παραδεχτεί ο Πρωθυπουργός ότι για πρώτη φορά υπάρχει κέντρο παρακολουθήσεων των Predator στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και του κινήματος αλλαγής έμαθε ότι υπήρχε επιτύχημα στο κινητό του, το πρώτο που έκανε δεν ήταν να πάει στους δημοσιογράφους, αλλά ήταν να απευθυνθεί στην ελληνική δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ έχουμε συνεχώς μία σειρά αποκαλύψεων. Ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης των υποκλοπών είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που χρησιμοποίησε το αλακάρτα απόρριτο, θα έλεγα εγώ, στην περίπτωση του κ. Δουλάκη για να κρύψει τις ευθύνες του μηχανισμού που είχε στήσει σε βάρος της. Και τώρα έχουμε διαρκώς ονόματα. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλούμε ξανά δημοσίως με ευθύνη να έρθει το απόρριτο για να μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια. Μάλιστα. Κύριε Πάνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλημέρα. Σας.